Το πυραυλοφόρο καταδρομικό Μοσκβά είναι αυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, υπέστη σοβαρές ζημιές και εκενώθηκε. Όπως ανακοινώνει ο ρωσικός στρατός, ξέσπασε στο κατάστρωμα του πλοίου Πυρκαγιά, αφού ανατινάχθηκε μέρος των πυρομαχικών του. Черноморские оперативные зоны противокорабельными ракетами «Нептун» уражений крейсер «Москва», флагман Черноморского флота России, отримав суттєве пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного групування намагалися надати допомогу. Але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер, і він почав тонути. Take a look at this. This is one of the most heavily armed ships they have in the Black Sea. Down here you can see S-300 air defense missiles, you can see ship-to-ship missiles. So this is very much like a very large American warship. Look at the size of this compared to the other ships they have. Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και μεταδίδει και το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού φέρεται να δείχνει το πλοίο τυλιγμένο στις φλόγες. Η Μόσχα από την πλευρά της αποφεύγει να σχολιάσει αν πρόκειται για επίθεση ή ατύχημα. Λόγω πυρκαγιάς, στο πλοίο έγινε έκρηξη πυρομαχικών που μετέφερε. Έχει υποστεί σοβαρή ζημιά. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε. Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και οι εκρήξεις σταμάτησαν. She was operating about 60 miles or so south of Odessa, and we know she suffered an explosion. It looks like from the images that we've been able to look at, it looks like it's a pretty sizable explosion too. We don't know what caused that explosion. Το πλήγμα στο Μοσκβά έρχεται λίγη ώρα μετά τη σκληρή ρωσική προειδοποίηση προς το Κίεβο για χτυπήματα σε διοικητικά κέντρα ακόμα και στην ουκρανική πρωτεύουσα, στην περίπτωση που δεχθεί επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος. Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась. Ήδη πάντως Ρώσοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για ουκρανικό χτύπημα σε χωριό στη ρωσική Μεθόριο, μόλις 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν 3 εκρήξεις, ενώ 7 πολίτες τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών μία έγκυος και ένα μικρό παιδί. Παράλληλα, η Ουκρανική κυβέρνηση καταγγέλει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί βόμβες φωσφόρου στη Μαριούπολη και άλλες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, τρομοκρατώντας τους πολίτες. Αλλά και η αναφορά του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας προβλέπει κλιμάκωση στον Ντονμπάς στο προσεχές διάστημα. Ρωσίσκη βυσικά προσήλουν ακτίνης να σχήνομου τα πιβδένομου νάπριμκαχ, να μαγάτσια βιντιγράτης για σβοί πορασκ. Продовжують ракетно-бомбові і артилерійські удари, заводять нові колони техніки. Вся ця гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість, про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської. Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої держави. Посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення. Με τη Δύση να κρατάει την ανάσα της για το τι μελιγενέστε στον Ντονμπάς, η Μόσχα προχωράει σε ακόμη μια πυρηνική απειλή. Ο Δημήτρη Μετβέντεφ, αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, απειλεί τη Φιλανδία και τη Σουηδία πως αν ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, τότε η Ρωσία θα πρέπει να ενισχύσει τις αμυνές της και πως δεν θα μπορεί πλέον να γίνεται λόγος για μια αποπυρηνικοποιημένη Βαλτική. Δεν μπορεί να γίνεται πλέον λόγος για οποιοδήποτε αποπυρηνικοποιημένο καθεστώς για τη Βαλτική. Η ισορροπία πρέπει να αποκατασταθεί. Και όλα αυτά την ώρα που το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την αποστολή κορυφαίου στελέχους της στο Κίεβο ως ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία.